Greetings, world. We are Anonymous. Questo messaggio è stato rubricato come sovversivo, una volta ascoltato distruggetelo. Le istituzioni europee sono in mano ad impostori, i cosiddetti falchi della Troica, che nessuno ha mai votato o legittimato, ma sono lì, onnipresenti, onnipotenti, e non possono rappresentare nessuno se non un sistema di banchieri spregiudicati che hanno soggiogato gli stati e ora si apprestano a spolparli di ogni ricchezza con le privatizzazioni forzate. Acqua, scuole, ospedali, industrie di Stato verranno privatizzate. Il sistema si regge grazie all'ausilio dei mass media che al loro vertice hanno persone loro asservite, le quali verrebbero estromesse nell'ipotetico caso in cui non seguissero le direttive. Gli impostori, con l'ausilio degli organi di propaganda da loro finanziati quali TV e giornali e con l'appoggio delle segreterie di partito, impongono nei vari stati loro burattini che in veste politica rappresentano l'organo legislativo del paese. Il loro modus operandi è molto semplice. Qualora il percorso legislativo atto ad apportare le modifiche necessarie al saccheggio venisse minato dalle forze fedeli al popolo, queste vengono estromesse in maniera pretestuosa, espellendo i parlamentari non graditi. Una volta espulsi, procedono rapidamente alla votazione, approvazione e ratificazione di emendamenti legislativi indicativi dalla Troica. Le immagini che susseguono narrano cosa stia accadendo in Grecia, ma è così anche negli altri paesi. Κύριε Πρόεδρε, είμαστε τρεις άνθρωποι στην Επιτροπή. Έτσι θα γίνει η ψηφοφορία του κώδικα περί δικηγόρων. Αυτή τη στιγμή έχουν κατατεθεί οι απόψεις των εκπροσώπων και των εισηγητών. Λοιπόν, προχωρούμε στην ψηφοφορία. Με τρεις βουλευτές. Θα γίνει η ψηφοφορία ένα-ένα τα άρθρα για να είμαστε τυπικά εντάξει. Εγκρίνεται το άρθρο 1, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 2, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 3, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 29, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 30, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 31, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Όχι, ποιος λέει ναι στο 31. Εγκρίνεται το άρθρο 32. Ποιος λέει ναι, λέμε όχι στο 31. Ποιος λέει ναι. Εγκρίνεται το άρθρο 32, όπως. Ποιος λέει ναι, κύριε Πρόεδρε, πώς λέτε κατά πλειοψηφία. Κατά πλειοψηφία. Μα δεν είναι ψηφοφορία αυτή που κάνετε. Εγκρίνεται το άρθρο 33. Δεν έχουμε ψηφίσει. Στο 33 λέμε όχι, στο 31 λέμε όχι και παρακαλούμε να πει όποιος λέει ναι, το ναι. Εγκρίνεται το άρθρο 34, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 35, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 36. Είναι εικονική διαδικασία αυτή την οποία κάνετε. Το άρθρο 37, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 38, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Είναι η διαπίστωση στην οποία προβαίνετε είναι ψευδής. Δεν λέει κανείς ναι. Εγκρίνεται το άρθρο 40, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Όχι, λέμε στο 40. Ποιος λέει ναι. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Ποιος λέει ναι. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Μα δεν λέει κανείς ναι, κύριε Βερβιδάκη. Πώς εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 44. Όχι, ποιος λέει ναι. Κύριε Κεφαλογιάννη, λέτε ναι στο 44. Κυρία Τζάκρη, λέτε ναι στο 44. Πείτε, ψηφίστε, τώρα είναι ψηφοφορία, κυρία Τζάκρη. 45. Και δεν έχετε κανένα πιστόλι στον κρόταφο. Εγκρίνεται 46, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 47, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 48, όχι. Κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 49, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Είναι εικονική αυτή η διαδικασία την οποία κάνετε, κύριε Βερβιδάκη. Δεν αντιλαμβάνεστε ότι υποβαθμίζετε τον κύρος του Κοινοβουλίου. Δεν γίνεται ψηφοφορία αυτή τη στιγμή. Εγκρίνεται το άρθρο 53, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Κύριε Υπουργέ, αυτή είναι η άσκηση της κοινοβουλευτικής αρμοδιότητας. Εγκρίνεται το άρθρο 55, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 56, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Σε ποιο άρθρο είστε, κύριε Μυρβηδάκη? Εγκρίνεται το άρθρο 57, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 58 με το παράρτημα 1, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Όχι. Εγκρίνεται το άρθρο 59, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 60, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 61 όπως τροποποιήθηκε. Ποιος λέει ναι. Κύριο Υπουργό, με το παράρτημα 3, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 62, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 63, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 64, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.
Εγκρίνεται το άρθρο 65. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 66. Δεν απαντάει κανείς ναι. Ποια είναι η πλειοψηφία, θέλετε να μας πείτε. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Κύριε Βυρμιδάκη, ποιος λέει ναι, θα μας πείτε.